της Αραβίας. Το ίδιο ενισχύει και για τα δύο παιδάκια που νοσηλεύονται στο παιδιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου. Η κατάσταση παρακολουθείται, αξιολογείται καθημερινά. Είναι νωρίς να πούμε την έκβαση της όλης κατάστασης. Δεν έχουν περάσει ακόμη 48 ώρες από την εισαγωγή τους, ούτως ώστε να μπορείς μετά από κάποιες εξετάσεις ή μετά από παρακολούθηση ενός, μετά από παρακολούθηση κάποιων ωρών να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Το νέο που υπάρχει είναι ότι ψες έγινε εισαγωγή ακόμη έναν παιδάκι στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Μακάριο Νοσοκομείο. Ήταν το παιδάκι το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας με χρόνιο νόσημα και έτυχε της πρέπουσας θεραπείας. Άρα αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου έχουμε 3 παιδάκια και 2 στην Αμοχώστου. Έχουμε 3 παιδάκια μεταναστών στη ΜΕΘ του Μακαρίου και έχουμε και άλλα 2, δηλαδή και τα άλλα 2 τα παιδάκια στο νοσοκομείο Αμοχώστου. Είναι κρίσιμα, κύριε Χαριλάου, γιατί είχαμε εικόνα μόνο για τα 3. Η κατάσταση των 2 παιδιών που νοσηλεύονταν μέχρι χθες, που νοσηλεύονται ακόμη στη ΜΕΘ του Μακάριου, είπαμε ότι είναι κρίσιμη. Είναι μια κατάσταση πολύ διαφορετική από ό,τι είναι για τα παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Όμως και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ πρόωρο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Άρα τα παιδιά στο σύνολο τους είναι υποστενή παρακολούθηση, είναι υποστενή αξιολόγηση από τους θεράποντες ιατρούς, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί οτιδήποτε αναπτυχθεί. Για το παιδάκι που έχασε τη μάχη χθες, το τρίχρονο παιδάκι, όχι, ήταν 5χρονο μάλλον το παιδάκι που πέθανε χθες. Γιατί υπήρχε μια σύγχυση τελικά των 2-3. Τριών. Έχω βάλει λάθος τον τίτλο. Να τον διορθώσουμε αν μπορούμε. Θα γίνει νεκροτομήση σωρό του κύριε Χαριλάου ή δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί άλλο το παιδί? Δεν το γνωρίζω, γιατί για να γίνει νεκροτομή πρέπει να υπάρξει η συγκατάβαση των γονιών. Οι γονείς από ό,τι φαίνεται είναι και οι δύο στην Κύπρο. Ο πατέρας βρισκόταν στην Κύπρο, η μητέρα συνόδευε τα παιδιά στη βάρκα. Όμως δεν ξέρουμε κατά πόσον θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτή η νεκροτομή. Αν θα την ζητήσουν οι γονείς. Η μητέρα είναι στο Πουρνάρα. Τώρα έχασε ένα παιδί και ένα δεύτερο παιδί της. Δίνει μάχη στη ΜΕΘ. Της έχει επιτραπεί να είναι κοντά στο παιδί της? Γιατί μας λέγατε και χθες ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Γίνεται ένας διαφορετικός χειρισμός. Αυτό έλεγε και η κυβέρνηση χθες. Ναι, έχει έρθει χθες για να θρηνήσει το παιδί της. Επέστρεψε στο Πουρνάρα. Είναι πρόσδεκτη να μείνει κοντά στο παιδί της όποτε το επιθυμεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα από πλευράς δικής μας. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες διευκολύνσεις σε γονείς, και δεν ισχύει μόνο στη συγκεκριμένη αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, ούτως ώστε να είναι κοντά στα παιδιά τους για να νιώθουν και οι ίδιοι ότι προσφέρουν σε αυτά τα παιδιά. Να σας ρωτήσω για το συγκεκριμένο παιδί που παραμένει στη ΜΕΘ, το αδελφάκι του παιδιού που πέθανε χθες. Οι γονείς του είναι στην Κύπρο. Τα άλλα παιδιά έχουν γονείς εδώ στην Κύπρο ή είναι και ασυνόδευτα? Να πούμε ότι το έναν εκ των 2 που νοσηλεύονται είναι αδερφάκι του παιδιού που απεβίωσε. Το άλλο το παιδάκι είναι αδερφάκι ενός εκ των 2 που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Και η μαμά είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Είναι κοντά στο άλλον
το παιδί. Άρα δεν τίθεται οποιονδήποτε θέμα. Πέρασε και ο πατέρας, ο οποίος και αυτός βρισκόταν στην Κύπρο και είδε το παιδί και μετά προχώρησε σε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμφούστου για να δει το άλλο παιδί. Άρα, κυρία Κωνσταντίνου, γίνονται όλες αυτές οι διευθυνήσεις. Γίνονται ούτως ώστε οι γιατί γονείς να είναι ακούσαμε, κοντά. Ο λόγος που ρώτησα είναι γιατί ακούσαμε ότι υπήρχαν παιδιά στην βάρκα που ήταν ασυνόδευτα, ήταν μόνα τους, χωρίς γονείς. Γι' αυτό το ζήτησα αυτή τη διευκρίνηση. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν, θα νικήσουν αυτή τη μάχη που δίνουν, τη μεγαλύτερη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά. Καλή καλημέρα. Συνέχεια. Καλημέρα.